Έχω μωρέ μια ιστορία να σας πω και οτεύω λίγο γιατί πονάει κάποιους αυτή η ιστορία. Ίσως θυμηθούν τα δικά τους βάσανα και το δικό τους πόνο. Αλλά είναι πολύ διδακτική η ιστορία. Έφευγε ένα παιδάκι από τη ζωή από βαριά αρρώστια και ήταν μόλις 7 χρονών. Αχ, δέστε τώρα αυτό το παιδάκι, τι σοφία είχε στην καρδιά του, πόσο καθαρή ήταν η καρδούλα του. Εκεί που το είχε η μαμά του αγκαλιά, και σιγά σιγά έσφινε, γυρίζει, βλέπει τη μάνα του μέσα στα μάτια, της χαμογελάει με όσες δυνάμεις είχε και της λέει: «Μανούλα, αφού ρε μανούλα είμαστε αιώνιοι, γιατί φοβάσαι το θάνατο? Αιώνιος θα είμαι κι εγώ, αιώνια κι εσύ όταν θα έρθεις εκεί πάνω, και θα είμαστε πάντα αγκαλιασμένοι, πάντα μαζί, μες στη χαρά και την αγάπη του Θεού, μέσα στον υπέροχο παράδεισο, στον γλυκύτατο παράδεισο», όπως έλεγε ο Παπατίχωνας, «ο Θεός δώσει γλυκύτατο και πανέμορφο παράδεισο». Και έφυγε το παιδάκι και έμεινε η μάνα με την απορία της σοφίας του. Έτσι λοιπόν θα είμαστε με αυτούς τους δικούς μας που έφυγαν και φεύγουν. Και σε μένα έφυγε ο αδερφός μου που ήμουν δίδυμος. Ο αδερφός μου μεγαλύτερος μετά έφυγε νωρίς. Ο πατέρας μου νωρίς. Η μάνα μου στα χρόνια της. Η γιαγιά μου κι αυτή στα χρόνια της έφυγε. Αλλά και ένα ανιψάκι μας 15 χρονών. Όλοι λοιπόν κάποιους χάσαμε. Αλλά η φράση αυτή του μικρού, ότι είμαστε αιώνιοι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε γεμάτοι χαρά. Χαρά, 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 χαρά. Ποια χαρά της αιωνιότητας? Της Ανάστασής μας που θα ζήσουμε αιώνια. Γιατί την Ανάσταση του Χριστού που θα ζήσουμε σε λίγες μέρες μας τη χάρισε ο Θεός, πρώτα τη δικιά Του, για να περιμένουμε τη δικιά μας Ανάσταση και να είμαστε όλοι μες στη χαρά του Παραδείσου. Αυτό πρέπει να ζούμε μαζί με τους δικούς μας που πρόλαβαν και έφυγαν πριν από μας και μας περιμένουν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι. Και αυτοί μετά να έχουν.